Απλώς θέλω να επισημάνω, κύριε Πρόεδρε, μου έκανε εντύπωση η αποχώρηση του κυρίου Στουρνάρα. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι έχει κάποιες αυξημένες ευθύνες και έχει κάποια ραντεβού. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια κορυφαία διαδικασία. Μιλάμε για τη διαδικασία συζητήσεως του προϋπολογισμού στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και μάλιστα σήμερα είναι συνεδρίαση που μιλάνε οι βουλευτές. Δηλαδή δεν μπορούσε να παραταθεί το ραντεβού του κυρίου Υπουργού. Και επειδή άκουσα ένα μέρος της ομιλίας του. Ένα μέρος της ομιλίας του που είπε τέλος πάντων ότι εμείς οι βουλευτές της συμπολιτεύσεως ακολουθούμε έναν ενάρετο δρόμο. Ναι, βεβαίως είναι ενάρετος ο δρόμος, αλλά είναι και υπερβολικά ανηφορικός. Και κάποια στιγμή θα συνιστούσα διημών, κύριε Υπουργέ, διότι δυστυχώς απουσιάζει ο κύριος Στουρνάρας, να μην δοκιμάζει και τόσο τις αντοχές των βουλευτών, διότι κάποια στιγμή και αυτές θα πάψουν να υπάρχουν. Θέλω επίσης να συμπληρώσω. Άκουσα τον κύριο Στουρνάρα στη συνέντευξή του. Βεβαίως λυπάμαι που δεν είναι παρόν. Και αισθάνομαι και λίγο άβολα να ομιλώ για αυτόν και να είναι απόν. Αλλά θα έπρεπε να είναι. Τον άκουσα και είπε το εξής. Ότι ο φόρος ακινήτων είναι ένας δίκαιος φόρος, διότι εις τα ακίνητα διοχετεύεται πολύ μαύρο χρήμα από τη φοροδιαφυγή που το κάνανε ακίνητα και σπίτια και άρα δικαιολογείται τα ακίνητα να τα διπλοφορολογήσουμε και να τα τριπλοφορολογήσουμε. Και πράγματι αναρωτιέμαι αν αυτό δεν αποτελεί ύβρι και με την αρχαιοελληνική έννοια απέναντι σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυρέους οι οποίοι αγωνίστηκαν τόσα χρόνια για να φτιάξουν ένα σπίτι, το έχουν πληρώσει κάμποσες φορές όσο αφορά τέλος πάντων τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ερχόμαστε τώρα λίγο πολύ να τους αποκαλούμε και φοροφυγάδες. Γιατί ο κύριος Στουρνάρας δεν ψάχνει να βρει τους αληθινούς φοροφυγάδες. Και άκουσα προηγουμένως και μια αιτίαση που ομολογουμένως και αυτή δεν την κατάλαβα. Δηλαδή πέφτει ο μέσος όρος των επιβαρύνσεων των φορολογικών σε αυτήν εδώ τη χώρα, δηλαδή είμαστε κάτω από το μέσον όρο του ΩΣΑ, επειδή ακριβώς έχουμε φοροφυγάδες, αυτό είπε. Επειδή δηλαδή κάποιοι δεν πληρώνουν φόρους, άρα πέφτει ο μέσος όρος. Διότι αναγνώρισε μετά ότι πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια. Θέλω επίσης να πω ότι αυτός ο ενιαίος φόρος ακινήτων, ξέρετε, με το αφορολόγητο των 300.000, το αφορολόγητο θα μου επιτρέψετε να πω και εντός εισαγωγικών. Διότι ένα διαμέρισμα 130-140 τετραγωνικά στην Αγία Παρασκευή έχει αντικειμενική αξία άντε 280, πιθανόν και 300 χιλιάρικα. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή και το έκανε με τους κόπους του, με τα δάνεια που πήρε από την τράπεζα και μπορεί να έχει ένα εξοχικό ή εν πάση περιπτώσει ένα χωράφι ή ένα πατρικό σπίτι στο χωριό, αυτός θεωρείται ιδιοκτήτης μεγάλης ακίνητης περιουσίας, κύριε Απόντα Στουρνάρα. Και θέλω επίσης να πω και κάτι ακόμα. Η μεσαία τάξη για την οποία τόσο κοπτόμεθα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πληρώσει, γιατί ξέρετε ακούω ένα επιχείρημα ότι ξέρετε το 2014 όλα είναι καλά διότι θα πληρώσουμε λιγότερα από ότι το 2013. Μα ναι, αλλά το 2013 σε όλους αυτούς που τους αποκαλούμε νοικοκυρέους, δεν ξέρω κατά πόσον είναι δόκιμος όρος, χωρίς αυτό να σημαίνει δηλαδή ότι οι άλλοι Έλληνες δεν είναι νοικοκύριδες, αλλά το χρησιμοποιώ σαν μια έτσι έκφραση που συνηθίζεται. Πληρώσανε τρεις φόρους, τρία ΦΑΠ. Θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν φόρο χαράτσι της ΔΕΗ, διότι είναι η δεύτερη δόση. Και θα τους έρθει και ο ενιαίος φόρος ακινήτων διπλός μάλιστα, αν έχουν μια περιουσία, όπως σας προανέφερα, πάνω από 300.000 ευρώ. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως την προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση για να μπορέσουμε τέλος πάντων να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Για να έχουμε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που με λύσα αρνείται η αντιπολίτευση. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και την κοινωνική διάσταση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι
Δεν έχουν πια να πληρώσουν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να πληρώσουν. Δεν έχουν να πληρώσουν. Έχουν εξαντλήσει και τις καταθέσεις. Έχουν εξαντλήσει τα αίτημα τα οποία είχαν. Άρα νομίζω ότι για αυτόν τον ενιαίο φόρο ακινήτων είναι αναγκαίος να δεχτώ ότι η ακίνητη περιουσία φορολογείται σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλες τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Όμως θα πρέπει να δούμε, κύριε Υπουργέ, το λέω σε εσάς, διότι τέλος πάντων ο αρμόδιος υπουργός είναι απόν. Θα πρέπει να δούμε τους φορολογικούς συντελεστές. Θα πρέπει να δούμε λίγο το αφορολόγητο όριο. Και θα κλείσω με κάτι τελευταίο. Θα πρέπει να δούμε και τα ξενίκιαστα καταστήματα, τα ξενίκιαστα διαμερίσματα, τα μη ηλεκτροδοτούμενα. Και επειδή στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε, και επειδή είναι και πολλοί συνάδελφοι εδώ και από την περιφέρεια, και εσείς κύριε Υπουργέ είστε βουλευτής περιφέρειας, και ακούστηκαν πολλά για τα μαντριά και τις στάνες, θέλω να πω ότι στην Αθήνα τα δικά μας μαντριά είναι τα ξενίκιαστα διαμερίσματα και τα καταστήματα που κάποιοι, επαναλαμβάνω, νοικοκυρέοι, σκληρά φορολογούμενοι, δεν μπορέσαν να εισπράξουν τα ενίκια και τώρα θα κληθούν, παρά το γεγονός ότι έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση, να πληρώσουν και νέο φόρο για αυτά. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να επαναξεταστούν και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να δούμε και τον κύριο Στουρνάρα και να του τα πούμε. Ευχαριστώ.